Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον έμπειρο πορτιέρο του Πλάτων Αθηνών, τον Νίκο Στρατηγαρέα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές, τηλεθεατές του Άμπολα Sport. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή χρονιά, έστω και καθυστερημένα, σε όλο τον κόσμο. Γρήγορη επάνωδο στην κανονικότητα, που η κανονικότητα αυτή περιλαμβάνει και τα γήπεδα. Βέβαια, σήμερα είναι 5η 11 Φεβρουαρίου και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η Football League, ούτε η Γάμα Εθνική. Αυτό είναι σοβαρό. Και πλέον φαίνεται, Νίκο, πολύ δύσκολο να έχουμε φέτος ξανά αγωνιστική δράση. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε φέτος αγωνιστική δράση, γιατί έτσι όπως έχει καθυστερήσει να βγει μια απόφαση, να βγει κάποιος να μας πει κάτι. Δεν θα μιλήσω για τη Football League και λοιπά, που εκεί έπρεπε να είχαν ήδη πάρει απάντηση όλοι οι αρμόδιοι και τα παιδιά που παίζουν στην κατηγορία αυτή. Σε εμάς κυριαρχεί ένα τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα, αναμένουμε από μέρα σε μέρα να δούμε αν θα χάσουμε τη χρονιά, αν θα συνεχίσει χρονιά, πώς θα πάει όλη η κατάσταση και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε προπονήσεις, ούτε να επιστρέψουμε εκεί, για χύψη λόγους. Χρόνος χάνεται. Ημερομηνίες περνάνε, χρόνος να συνεχίσει το πρόθυμα δεν υπάρχει χρονικά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, έστω και αρνητική, τουλάχιστον να ξέρουμε, να προγραμματίσουμε πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Νίκο, πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον οι προπονήσεις, διότι τα γήπεδα είναι ανοιχτοί χώροι, να γινόντουσαν ένα γκρουπ. Πιστεύω να ότι, μπορούσαν ναι, τα παιδιά. Ένα αναγκρουπ, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Να φύγουν λίγο από το σπίτι, από το κομπιούτερ. Ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα μιλάμε για τις ακαδημίες, για μας. Για όλα βασικά. Για όλα, Νικόλα. Πιστεύω ότι αυτό ήθελε προγραμματισμό. Σίγουρα. Δεν μπορεί κανείς από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί αυτές οι καταστάσεις που ζούμε αρχικά είναι πρωτόγνωρες. Δεν τις έχουμε ξαναζήσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε εμείς να τις ξαναζήσουμε. Γιατί οι πανδημίες, ανά τα τεχνικά διαστήματα, μπορεί να γίνουν. Αλλά αυτό που έπρεπε να έχει γίνει δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Κάποια γκρουπάκια θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει να κάνουν προπονήσεις, είτε είναι 5-5 παιδιά, είτε είναι 5-5 εμείς σαν στη δικιά μας την ηλικία, 10-10. Τώρα κατά πόσο θα ήταν λειτουργικό όλο αυτό, δεν γνωρίζω γιατί δεν έχει γίνει. Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας. Στις συζητήσεις, Νίκο, που κάνεις με τους συμπαίκτες σου, με πρώην συμπαίκτες σου, τι σου λένε? Αρχικά είναι όλοι σαν αγρίμια στα σπίτια τους και περιμένουν πότε θα βγει κάτι να μάθουμε και τι θα κάνουμε, τι θα γίνει στο μέλλον. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσουμε, θέλουμε όλοι να ξεκινήσουμε ξανά, γιατί το λίγο που κάναμε τον Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο δεν μας, δηλαδή δεν φτάνει, εμείς παίζουμε τόσα χρόνια ποδόσφαιρο. Μας κόπηκε απότομα όλο αυτό και πλέον μας επηρεάζει και στην καθημερινότητά μας, γιατί μας λείπει αρκετά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σίγουρα θα σου λείπει το ποδόσφαιρο, Νίκο, έτσι? Φαντάζεσαι πως. Γυμνάζεσαι, προσπαθείς να τηρείς? Προσπαθώ, ναι, προσπαθώ. Πάω για τρεξιματάκι όταν το επιτρέπει και ο καιρός, όταν το επιτρέπει και η δουλειά μου. Σχολάω αργά και καθημερινά σχεδόν, Σαββατοκύριακα πηγαίνω και τρέχω αποστάσεις. Πηγαίνω στο γήπεδο το χωμάτινο του παλιού του Αγίου Ιεροθέου, που είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, στο άλλο του Περιστερίου. Τρέχω. Συναντιέμαι με τον παλιό μου τον προπονητή στους Λύκους, τον Βαμβακούση, τον Κώστα, και παίζουμε λίγο ποδοβόλεϊ, καμιά πασούλα, κρατιέται και εκείνο σε εγρήγορση, βοηθάει και εμένα να κρατιέμαι λίγο σε εγρήγορση και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε. Νίκο, ξαφνιάστηκα εγώ προσωπικά με την απόφαση σου φέτος, δηλαδή ήσουν τρεις σεζόν. Ήταν η τρίτη μου χρονιά. Η τρίτη σεζόν στους Λύκους Χαϊδαρίου. Ναι. Ουσιαστικά, Νίκο, εσύ ήσουν από τους πρώτους παίκτες. Ο πρώτος. Ο πρώτος παίκτης που πήρε ο Χρήστος ο Σημαντήρας, ναι, για να φτιάξει τη νέα ομάδα τους Λύκους Χαϊδαρίου. Ναι. Τι έγινε? Τι έγινε? Έγινανε πολλά. Ήτανε που λέμε. Ξεκίνησε όλη χρονιά λίγο στραβά. Προχώρησε στραβά. Εντάξει, τώρα γίνανε και διάφορα θέματα τα οποία ήταν και πιο ενδοομαδικά, τα οποία και με πειράξανε και με οδήγησαν. Όλοι μαζί αυτοί οι λόγοι οδήγησαν στο ότι εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω άλλο εκεί και αποφάσισα με την ομάδα να προχωρήσω.
Και επέλεξες τον ιστορικό Πλάτωνα Αθηνών να συνεχίσεις. Τον Πλάτωνα με την κυρία Έλσα Ντάνη, τον κύριο Γαλλού, τον Γιώργο, τον προπονητή, την οικογένεια αυτή πάνω απ' όλα. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί στις κατηγορίες αυτές που παίζουμε, που αλλάζουμε ομάδες, το σημαντικότερο είναι να είσαι κάπου που να αισθάνεσαι καλά, να αισθάνεσαι σημαντικός, να αισθάνεσαι κάπου που σε θέλουν και τους θέλεις και θέλεις να προσφέρεις. Ξέρουν ότι μπορείς να προσφέρεις. Μπορούν να στο βγάλουν όλο αυτό, να παίξεις καλά. Δεν σου κρύβω ότι είχα και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες. Διάφοροι λόγοι δεν οδήγησαν στο να ευδοκιμήσουν οι άλλες προτάσεις. Και επέλεξα, θεωρώ, την καλύτερη επιλογή, τον Πλάτωνα, που περιείχε όλους τους στόχους και όλα τα γύρω-γύρω που θέλει ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής για να μπορεί να νιώθει καλά σε αυτό που κάνει και αυτό που αγαπάει. Συνήθισες, Νίκο, το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος μου είναι πολύ δύσκολο και πριν πάω να παίξω σε ομάδα που παίζει εκεί. Είναι ένα γήπεδο με πολλές ιδιαιτερότητες. Ένα γήπεδο το οποίο δεν σου αφήνει χώρο να πάρεις μια ανάσα, γιατί είναι μικρό και δεν προλαβαίνεις ούτε να δεις την μπάλα άμα γίνει κάποιο σουτ και έχει πολλά σώματα μπροστά. Για εσάς τους τερματοφύλακες είναι. Αυτό που με πείραξε και το ξέρουμε και τα παιδιά κιόλας της ομάδας, της παίκτες μου, είναι ότι εκεί που άρχισα να συνηθίζω το γήπεδο, εκεί σταματήσαμε. Οπότε θα μου πάρει χρόνο μετά πάλι να το ξανασυνηθίσω. Αλλά πιστεύω θα πάει καλά. Νίκο, πρόλαβες και έπαιξες σε τρία παιχνίδια, δεν κάνω λάθος. Ναι, σε τρία παιχνίδια. Με τον Μαρούσι, με τον ΠΑΣ Αθηνών και με τον Θρίαμβο Αθήνας. Ναι. Για πες μου τις εντυπώσεις. Τις εντυπώσεις. Την ομάδα την είχα δει και ένα παιχνίδι πριν. Την είχα δει και με τον Αόιλιου. Με την Αέλιου. Την είχα δει στο παιχνίδι εκείνο και στη συνέχεια την επόμενη μέρα στα γραφεία της ομάδας υπέγραψα για να βρίσκομαι εκεί. Ήταν ιδιαίτερα τα παιχνίδια αυτά. Γιατί τα λέω ιδιαίτερα? Γιατί ήμασταν το σημείο που διεκόπη το πρωτάθλημα, ήταν το σημείο που η ομάδα άρχισε να ρολάρει. Δηλαδή, εγώ έκανα μια εβδομάδα προπόνηση πριν. Στο παιχνίδι με τον Μαρούς, με την ΑΕ Λίου, δεν είχα υπογράψει. Έκανα προπόνηση δεύτερη εβδομάδα. Έπαιξα. Χάσαμε, όπως χάσαμε. Στο επόμενο παιχνίδι που πήραμε την νίκη με τον ΠΑΣ Αθηνών, εκεί η ομάδα άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της, να βάλει εμένα μέσα, τα παιδιά με δεχτήκαν από την πρώτη στιγμή. Αρχίσαμε να γινόμαστε ομάδα, πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη με τον Τρίαμβο. Πολύ σημαντική έτσι όπως ήρθε, με ανατροπή στο 82, από 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Ο Τρίαμβος Αθηνών, μια πολύ καλή ομάδα που διεκδικεί ιστορική ομάδα. Πολύ καλά παιδιά, κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Και πήραμε μια πολύ δύσκολη νίκη έτσι όπως ήρθε, η οποία λέγαμε φεύγοντας, τα λέμε σε ένα μήνα. Και ο Πλάτωνας έχει φιλάθλους. Ο Πλάτωνας, ναι. Που είναι στα κάγκελα, να υποστηρίζουν την ομάδα. Αυτό με έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εγώ στο γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος, αν εξαιρέσουμε τον Πλάτωνα που παίζω, άλλη επαφή με κάποια άλλη ομάδα που και εγώ δεν είχα. Όλες μου οι ομάδες ήταν στα δυτικά, Περιστέρη κλπ. Από την πρώτη μέρα και από την προπόνηση κιόλας είχαμε κόσμο απ' έξω. Όχι αρνητικό κόσμο να μας πει η μαμούσου του. Ήρθε, ερχότανε, καθότανε με τον καφέ του, στο πλαστικό, με τη μάσκα του, να μας δει, να κάνουμε την προπόνηση, να περάσει λίγο η ώρα του. Μας χαιρετούσε, παιδιά, πάμε την Κυριακή που παίζουμε κλπ. Και φεύγανε. Είναι ένα διαφορετικό κλίμα η περιοχή εκεί πέρα που δεν το έχω ξανασυναντήσει. Παρουσίασέ μας έτσι, Νίκο, το ρόστερ, ας πούμε, του Πλάτωνα. Ποια είναι τα έμπειρα παιδιά εκτός από σένα? Λοιπόν, είναι σίγουρα ο αρχηγός της ομάδας, ο Ανδρέας Φελεμέγκας. Ένα από τα παιδιά που πρώτος ήρθε και με χαιρέτησε μόλις παρουσιάστηκα στο γήπεδο να κάνω προπόνηση με την ομάδα. Είναι ο Παύλος ο Καπαρδέλης, πολύ καλό παιδί και πολύ καλό σεντερφόρ. Από εκεί και πέρα είναι και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, του οποίου η φωνή στα ποδητήρια είναι κάτι παρόμοιο με το Θεό, να το πω έτσι. Όλοι τον σέβονται σε ό,τι λέει. Και από εκεί και πέρα είναι και άλλα παιδιά, είναι τα αδέρφια οι Ξούρες, τα αδέρφια οι φίλοι μου, φιλαράκια μου, τους οποίους έχω να τους δω όλους σχεδόν από τότε. Είναι ο Χρήστος ο Αναγνώστης, είναι ο Σταύρος ο Κάτσος, ο οποίος είναι και φαντάρος και να του ευχηθούμε και καλή θητεία με την ευκαιρία. Είναι και οι πιτσιρικάδες μας, είναι ο Ψαρουδάκης. Είναι ο Γκλοντιάν, είναι πολύ.
Η σκόρερ της ομάδας. Η σκόρερ της ομάδας είναι ο Αποστόλης Οντούπη, το φιλαράκι μου, που έβαλε το πολύ καλό, το πολύ ωραίο γκολ με το θρίαμβο. Και ο Παύλος ο Καπαρδέλιος, του οποίου η συμμετοχή στην ομάδα είναι, ναι, μεν μερικές φορές ψυχρή, γιατί είναι σεντερφόρ και πρέπει να παίζει κολόνα, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα γύρω-γύρω που είναι απαραίτητα για την ομάδα. Και πώς είναι η συνεργασία σου με τον coach, τον Γιώργο τον Καλούδη? Ο Γιώργος ο Καλούδης είναι ένας προπονητής που τον ξέρω από την εμπειρία μου από τα προηγούμενα χρόνια που έπαιζε και στην ΑΕΠ Περιστερίου και ο Πατσιρικάς, που είχε μια συνεργασία με την ομάδα σε κάποια τμήματα ακαδημιών κλπ. Τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ειλικρινής άνθρωπος, καλός προπονητής, ο οποίος ξέρει να πάρει το 100% από τους παίκτες. Νίκο, εκτός από τους λύκους, έχεις παίξει, αν δεν κάνω λάθος, 2 σεζόν στην Ανθούπολη, ήσουν στον Ιπποκράτη και στην Ένωση Βοτανικού. Από Αθήνα. Γιατί έχω παίξει και στη Δυτική Αττική, έχω παίξει 2 σεζόν με τα χρώματα του Ιάντα Παραλίας. Η πρώτη σου ομάδα... Η πρώτη μου ομάδα ήταν η Αναγέννηση Περιστερίου, για όποιον θυμάται. Που συγχωνεύτηκε μετά με τη Φλόγα και κάνανε την ΑΕ Περιστερίου. Ο πρώτος σου προπονητής... Ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Στέλιος ο Ασπραδάκης, ένας εργαλαιότης γυμναστής τώρα, κάπου έχω από τότε να τον δω, και ο Νίκος ο Μητρόπουλος. Τους είχα μαζί σε παιδικό-εφηβικό. Εάν σου έλεγα, Νίκο, να ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου στιγμές στην ποδοσφαιρική σου πορεία, θα επέλεγες την άνοδο των Λύκων Χαϊδαρίου από τη Γάμα? Στην κορυφή. Πρώτη και σημαντικότερη και αξέχαστη στιγμή που έχω στα χρόνια που έχω παίξει ποδόσφαιρο είναι αυτή. Είναι το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Γιατί δεν ήταν μόνο το πρωτάθλημα, ήταν και όλα τα γύρω-γύρω. Όλη η ομάδα, όλη η οικογένεια. Είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες εκείνη τη χρονιά. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση στο γηπεδικό κυρίως. Και ήμασταν μια καινούργια ομάδα, η οποία ξεκίνησε κάπως περίεργα το όλο θέμα εκτός του Χαϊδάρη, και ήταν μια χρονιά που περάσαμε κάθε μέρα και ένα εμπόδιο για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει κάποια άλλη στιγμή που θα ήθελες? Είναι η άνοδός μου που είχα κάνει πιο πιτσιρικάς, που ήμουν 17-18 χρονών, που είχα ανέβει κατηγορία με την 16-17. Που είχα ανέβει κατηγορία με την ΑΕ Περιστερίου σε μπαράζ. Βέβαια δεν ήμουν ενεργό μέλος, γιατί ήμουν 16-17 χρονών και ήμουν δεύτερο-τρίτος στην αντρική ομάδα. Και είχαμε ανέβει μέσω μπαράζ από την Γάμα πάλι στην Β'. Και από εκεί και πέρα, κάποιες χρονιές, η πρώτη μου χρονιά στον Έγαντας Προπύργου, που παραλίγο να ανέβουμε κατηγορίες. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι έτσι που σου έρχεται τώρα στη μνήμη, ακόμα το θυμάσαι? Ήταν από τα καλύτερα σου παιχνίδια? Τα καλύτερα μου παιχνίδια. Κοίταξε. Γενικότερα προσπαθώ. Όλα τα παιχνίδια τα θυμάμαι. Όλα μου τα παιχνίδια τα θυμάμαι. Δηλαδή, αν μου πεις που έχω παίξει με την ομάδα αυτή, θα σου πω κάθε φάση που έχω συναντήσει μπροστά. Αν μου ζητάγανε να ξεχωρίσω ένα παιχνίδι, αυτό θα ήταν με τους Λύκους την πρώτη χρονιά της ανόδου. Το παιχνίδι με το Καλαμάκι στο Καλαμάκι. Εκεί που κερδίσαμε 0-1 στο 87-86, θυμάμαι, με γκολ του Χάρτου Μιχαλόπουλου. Εκείνο το παιχνίδι ήταν δύσκολο από πάρα πολλά πράγματα, από πάρα πολλές συνθήκες. Ήταν μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων που είχαμε. Είχαμε τον Μπάμπη, τον Ανταλή, με κόκκινη στην εξέδρα. Και ήμασταν στο σημείο του do or die, που λέμε. Ή το παίρνουμε και συνεχίζουμε και ελπίζουμε για να βγούμε, ή το χάνουμε και μπορεί και να αλλάζανε διάφορα πράγματα. Και ευτυχώς το πήραμε. Από τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, ναι, μέχρι στιγμής, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου? Στην καρδιά μου τις έχω όλες. Κάθε μια ομάδα έχει τη δικιά της, το δικό της άγγιγμα στην ψυχή που έχω περάσει, γιατί σαν ερασιτέχνης και γενικότερα οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ταμιβές από το ποδόσφαιρο. Και το ξέρουν σχεδόν όλοι. Από εκεί και πέρα, αυτό που μένει είναι οι άνθρωποι. Στην κάθε ομάδα που έχω παίξει λοιπόν, και στην ΑΕ Περιστερίου και στον Ιπποκράτη και στην Ανθούπολη και στους Λύκους και στον Πλάτωνα, έστω και λίγο, υπάρχουν παιδιά με τα οποία ακόμα και σήμερα μιλάω. Οπότε κάθε ομάδα έχει τη δικιά της θέση μέσα. Σκέφτεσαι όταν ολοκληρώσεις την ποδοσφαιρική σου πορεία να ακολουθείς την προπονητική, ως προπονητή τερματοφυλάκων? Την προπονητική σαν προπονητική δεν ξέρω αν θα την ακολουθήσω όπως είναι ο προπονητής. Αλλά στον τομέα το δικό σου. Επειδή είχα ασχοληθεί και στο παρελθόν,
στην Ανθούπολη στις ακαδημίες. Είχα για 2 χρόνια περίπου, 1,5 βασικά, τη χρονιά που την τελευταία μου χρονιά στην Ανθούπολη και το επόμενο μισό της επόμενης σεζόν στους Λύκους, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και πολλά γιατί λόγω των προπονήσεων σταμάτησα γιατί δεν σημαντίζαν οι ώρες. Είχα ασχοληθεί με την προπονητική σε τμήμα ακαδημιών. Από ηλικίες 4-5 μέχρι 12-13. Μπορεί και 15 ένα παιδί που είχα. Ήταν κάτι το οποίο με γέμιζε. Και πραγματικά θα ήθελα να δω αν θα μπορούσα να το κάνω στο μέλλον. Αλλά θα ήθελα να το κάνω σωστά. Πώς είναι να προπονείς έναν πιτσιρικά τερματοφύλακα? Αρχικά, είναι δύσκολο, δεν είναι πιο δύσκολο? Είναι πολύ δύσκολο γιατί τα παιδιά είναι λίγο πιο νευρικά και λίγο πιο δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ, σε γεμίζει όλο αυτό γιατί σε βλέπει, έρχεται, σε βλέπει στο γήπεδο, εγώ όταν με βλέπανε και εμένα με την αντρική ομάδα της Ανθούπολης, κύριε κύριε έκανα με αυτό, πήγαμε καλά στον αγώνα, έκανα αυτό το λάθος, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Νίκο, θα σου αναφέρω κάποια ονόματα, ναι, και έτσι 2 λόγια για τον κάθε έναν από αυτούς. Ναι. Θα ξεκινήσω από τον άνθρωπο, τον Χρήστο το Σημαντήρα, που σε επέλεξε ως ο Χρήστος το πρώτο. Είναι ένας από τους πιο παθιασμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ, λατρεύει αυτό που κάνει. Συνεργαστήκαμε για 2 και κάτι χρόνια εξαιρετικά, τον ευχαριστώ για όλα, δεν θα ξεχάσω ποτέ τις 2 χρόνια που περάσαμε στη ομάδα μαζί. Έχει μια εξαιρετική οικογένεια, κόρες του, γυναίκα του, εξαιρετικοί άνθρωποι. Τον έχω στην καρδιά μου πάντα. Στον αρχηγό, τον Γιάννη τον Καραμανόγλου. Ο Κάραμαν είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω συναντήσει ποτέ. Αδερφός. Αδερφός. Μπάμπης Ανταλής. Με τον Μπάμπη περάσαμε μόνο 1 χρονιά μαζί ποδοσφαιρικά. Αλλά από εκείνη τη χρονιά και μετά δεθήκατε, γίνατε μια παρέα. Είναι, τι να πω, είναι για τις παραστάσεις που έχει στο επίπεδο που παίζουμε, είναι, λες και είναι ένα παιδί που είναι, ξεκινάει να παίξει μπάλα χθες. Ο Βαγγέλης ο Σπυροπάλι. Θεός, κορυφή, αδερφός. Είχαμε δέσει τη χρονιά εκείνη μαζί, ήταν ίσως από τους καλύτερους συμπαίκτες που έχουν περάσει τα χρόνια μου, ίσως και ο καλύτερος που έχω περάσει σε συνεργασία. Οι 2 τελευταίοι παίζουν στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Αν διεξαγόταν το πρωτάθλημα. Αν διεξαγόταν το πρωτάθλημα, θα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Το ξέρω και εκείνοι ότι θα θέλανε να είμαστε για 90 λεπτά αντίπαλοι. Θα ήμουν και εγώ για 90 λεπτά αντίπαλος, αλλά ούτε παραπάνω από 90 λεπτά. Μέχρι 90 λεπτά παραπάνω δεν πήγαινε. Νίκο, πιστεύεις τώρα με την διακοπή, ζημιώνεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Με τη διακοπή αυτή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει υποστεί στα 10 ένα χτύπημα του 9,5. Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ακαδημίες του. Ερασιτεχνική ομάδα που δεν έχει ακαδημία δεν έχει μέλλον. Απλά πράγματα. Από εκεί βγαίνουν τα έξοδα της ομάδας, οι γιατροί, τα εντός έδρας παιχνίδια, οι διαιτητές, τα πούλμαν, το οτιδήποτε. Ομάδα που δεν έχει ακαδημία δεν έχει ζωή και όταν δεν έχει ζωή... Θα πρέπει τώρα και η πολιτεία να... Η πολιτεία θα έπρεπε να έχει ενδιαφερθεί για τα ερασιτεχνικά σωματεία από το πρώτο lockdown. Γιατί τα ερασιτεχνικά σωματεία, όπως το ξέρουν και εκείνοι καλά, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κάθε γειτονιάς. Τα ερασιτεχνικά σωματεία μπορεί μεν να είναι πάρα πολλά, αλλά είναι αυτά τα οποία κρατάνε την ισορροπία στην νεολαία και βοηθάνε τον κόσμο, τα παιδιά και εμάς, να είμαστε και να έχουμε μια αλφα ποιότητα ζωής. Τα πρωταθλήματα, έχεις ζήσει και το πρωτάθλημα της Β' Αθήνας και τώρα το πρωτάθλημα της Γ' Αθήνας. Ποια είναι η άποψή σου, είναι ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα? Γενικότερα, η διοργάνωση τα του πρωταθλήματα. Ναι, τα πρωταθλήματα της Β' και της Γ' κατηγορία, της κατηγορίας στην Αθήνα, μπορεί μεν να έχουν διαφορά στο επίπεδο, αλλά στη δύναμη και στην ποδοσφαιρική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι παρόμοιο. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι στη Β' έχει πολύ μεγάλη διάρκεια όλο αυτό. Δηλαδή είναι 30 αγωνιστικές, τέρμι. Στη Γ' δεν είναι τόσο, όχι όμως γιατί
δεν υπάρχει, δηλαδή αυτοί που είναι τελευταίοι πέφτουν ή δεν πέφτουν γιατί είναι τελευταίοι και δεν έχει παρακάτω. Γιατί όταν μια ομάδα δεν έχει στόχους, θεωρητικά δεν έχει την ίδια ένταση από τα Χριστούγεννα και μετά όπως θα έχει μια ομάδα της β' κατηγορίας. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Αλλά σε θέματα επίπεδου και ποιότητας ποδοσφαιρικής πιστεύω ότι είναι πάνω κάτω στα ίδια. Η διαιτησία, η εικόνα της διαιτησίας. Η διαιτησία είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο... Έχει ανέβει πάντως το επίπεδο. Έχει ανέβει το επίπεδο, ναι, έχει ανέβει το επίπεδο, αλλά τα λαθάκια τα κάνουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να βάλουμε και τις VAR, η αλήθεια να λέγεται. Λα κάνω. Αλλά τα λάθη τους θα κάνουν. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και εμείς λάθη σαν ποδοσφαιριστές. Καλό θα ήταν εκείνοι που είναι αυτοί που έχουν την εξουσία στον αγωνιστικό χώρο να τα κατεβάσουν λίγο και να προσπαθήσουν να γίνουν λίγο καλύτεροι. Έχεις κάποια αγούρια? Ναι, έχω ναι. Έχω δύο, ένα πριν βγω και ένα μόλις βγω. Θα μας το... Όχι. Πάντα το... Πάντα. Όποιος το παρατηρήσει, δηλαδή όταν θα βγω στο γήπεδο, πριν τη σέντρα, θα το καταλάβει. Εσείς οι τερματοφύλακες με το πέναλτι. Υπάρχει... Πώς το... Το πέναλτι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι το μοναδικό πράγμα στο ποδόσφαιρο στο οποίο δεν φταίμε. Παρά μόνο να το έχουμε κάνει. Είναι το μοναδικό πράγμα στο ποδόσφαιρο στο οποίο δεν φταίμε. Μπήκε. Το πιάνεις, είσαι ήρωας. Τώρα από εκεί και πέρα άλλοι λένε μην πέσεις, άλλοι λένε κοίτα που θα πατήσει, το οτιδήποτε. Το πέναλτι είναι τύχη. Πάντως και ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει και το center back και το stopper να είναι καλή, έτσι, να μπορούν να... Ακριβώς. Κανείς δεν έγινε μόνος του μεγάλος τερματοφύλακας και καμία άμυνα δεν έγινε κορυφαία χωρίς πολύ καλό τερματοφύλακα. Όλα αυτά είναι αλυσίδα. Ποιους τερματοφύλακες θαυμάζεις, Έλληνες και ξένους? Έλληνες... τον Αντώνη τον Νικοπολίδη, γιατί μεγαλώσαμε με τον Νικοπολίδη και Euro, είμαι της ηλικίας αυτής. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας είναι ο Σωκράτης ο Διούδης. Κορυφή. Από Ευρωπαίους τερματοφύλακες η μεγάλη μου αγάπη είναι ο Gianluigi Buffon. Γιατί και επίσης τη χρονιά που ξεκίναγα να παίξω ποδόσφαιρο και πιο μικρός, ήταν η χρονιά που και εκείνος ξεκίναγα να κάνει τη μεγάλη του καριέρα. Ταιριάζει και στα χαρακτηριστικά μου κιόλας, παικτικά. Και πολύ μεγάλη αδυναμία εκτός από τον Gigi Buffon έχω και στον Kasper Schmeichel. Πώς και όταν ξεκίνησες, επέλεξες να γίνεις τερματοφύλακας? Όταν ξεκίνησα λοιπόν, είναι μια ιστορία που την έχω πει και στα παιδιά που με είχαν ρωτήσει πιο παλιά αυτή. Εγώ ξεκίνησα να παίζω αριστερό μπακ. Μ' άρεσε να παίζω μέσα, όπως και σε όλα τα παιδάκια της ηλικίας αυτής. Όμως, είχα μια ικανότητα στο να κάθομαι τέρμα. Μ' άρεσε κι αυτό, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε. Αλλά ξεκίνησα παίζοντας ως αριστερό, όσο πιστεύω αριστερό μπακ, γιατί είναι και αριστερό πόδαρος. Με τον καιρό λοιπόν, με τις προπονήσεις, δεν κράτησε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Είπα να το γυρίσω λίγο προς τα μέσα, να πάω σε center back, μήπως μ' αρέσει καλύτερα. Μια προπόνηση λοιπόν που έπαιζα στην ΑΕΣ, την αναγέννηση περιστερίου στο παιδικό, έλειπε ο τερματοφύλακας που είχαμε και γιατί είχε αγγλικά, ξέρω εγώ, μα δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι. Και κάνει ο προπονητής, είμαστε λέει δύο, είναι λέει ο Βαγγέλης, να είναι καλά, δεν έχουμε άλλον, πώς θα παίξουμε λέει διπλό. Και λέω, θα κάτσω εγώ. Θα κάτσεις εσύ, μου λέει, θα κάτσω εγώ, λέω. Την επόμενη μόλις τελείωσε η προπόνηση, μου είπε πάρε γάντια. Αγόρασε ένα ζευγάρι γάντια και αύριο προπόνησε με τους τερματοφύλακες. Και ήμουνα 12 χρονών. Και από εκεί σου κόλλησε. Και από εκεί τελείωσα. Και από εκεί τελείωσα. Τώρα είσαι σε επικοινωνία, μιλάς με τον Γιώργο τον Καλούδη, με τον προπονητή. Με τον Γιώργο τον Καλούδη μιλάμε τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα. Δεν λέμε κάτι το τρελό. Τον ενημερώνω για το αν κάνω προπόνηση, δεν κάνω προπόνηση, τι κάνουμε, πώς πάμε. Αν έχει κάποιο νέο ή το οτιδήποτε άλλο, αυτά. Ωραία. Νίκο, θα ήθελα και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του τερματοφύλακα του Πλάτων Αθηνών, του Νίκου Στρατηγαρέα, σε όσους ασχολούνται με το αεροσεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Υπομονή να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας ασφαλείς, δύναμη
στα παιδιά τα οποία πλήττονται οικονομικά από όλη αυτή την κατάσταση και να επιστρέψουμε γρήγορα όλοι στους αγωνιστικούς χώρους, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο, το να παίζουμε ποδόσφαιρο, να το χαιρόμαστε και ό,τι καλύτερο μπορεί να φέρει ο καιρός να το φέρει. Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.